Γεια, είμαι ο Γιάννης και αυτός εδώ είναι ο δοκιμαστικός ηλεκτρολογικός πίνακας που είχα φτιάξει σε προηγούμενο βίντεο με σκοπό να κάνω κάποιες επιδείξεις σχετικά με την ηλεκτροεπληξία και πώς η ύπαρξη ενός ρελέ διαφυγής σε ένα ηλεκτρολογικό πίνακα βοηθάει κατά της ηλεκτροεπληξίας. Πριν συνεχίσω να πω ότι αυτό το πείραμα που πρόκειται να κάνω είναι αρκετά επικίνδυνο. Και ένας από τους λόγους που δεν το έχω κάνει τόσο καιρό, ενώ πάρα πολύ μου έχετε ζητήσει να το προχωρήσω, είναι ότι ακόμα και εγώ ίδιος το φοβάμαι. Οπότε θα παρακαλέσω να μην προσπαθήσει κανένας να αναπαράγει αυτό το πείραμα. Θα δείξω κάποια πράγματα θέτοντας τον εαυτό μου σε κίνδυνο, ώστε να μην χρειαστεί να θέσετε εσείς το δικό σας. Θα βάλω από κάτω το link σχετικά με την κατασκευή αυτού του πίνακα, που λέω κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς δουλεύει. Και επιπλέον τα άλλα δύο βίντεο σχετικά με τη θεωρία πίσω από τη γύρωση και πίσω από το πώς λειτουργεί το ρελέ διαφυγής. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε να δείξω το πείραμα με την ηλεκτροεπληξία. Καταρχάς αυτή εδώ η χάλκινη πλάκα έχει αυτό το καλώδιο κολλημένο πάνω της και καταλήγει εκεί πάνω στην μπάρα των γυώσεων. Και αυτή η πλάκα κατά κάποιο τρόπο συμβολίζει το έδαφος. Αυτό δηλαδή είναι το ανθρωπάκι το οποίο θα παθαίνει την ηλεκτροεπληξία και θα πατάει εδώ πάνω που είναι το έδαφος. Το χέρι από το ανθρωπάκι θα κουμπίσει εδώ στο σημείο αυτού του αγωγού που είναι απογυμνωμένο και συνεπώς θα το χτυπήσει το ρεύμα. Και θα δούμε τι γίνεται σε αυτή τη φάση που ο πίνακας όπως είναι ένας πίνακας παλιού τύπου χωρίς ρελέ διαφυγής. Και στη συνέχεια τι γίνεται όταν θα προσθέσω και το ρελέ διαφυγής. Οπότε ανεβάζω το γενικό διακόπτη και ανεβάζω εδώ το διακόπτη που ανάβει τη λάμπα. Η λάμπα ανάβει, θα τη βάλω εδώ στην άκρη να μην μας ενοχλεί το φως της. Οπότε αυτή τη στιγμή εδώ ο καφέ αγωγός που είναι απογυμνωμένος είναι υποτάσσει. Εδώ να πω ότι αυτό το λαμπάκι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε όταν βρεθεί υποτάσση 220 βολτ θα περάσουν περίπου 30 mA ρεύματος από μέσα του. Οπότε τώρα το ανθρωπάκι πατάει εδώ στο έδαφος και με το χέρι του θα πιάσει τον απογυμνωμένο αγωγό. Και βλέπουμε ότι ανάβει το λαμπάκι, πράγμα που σημαίνει ότι διαρρέεται από 30 mA. Οπότε όση ώρα κρατάει εδώ με το χέρι του και συνεχίζει και ανάβει η λάμπα, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος συνεχίζει και παθαίνει ηλεκτροεπληξία. Οπότε βλέπουμε ότι ενώ αυτός ο αγωγός της λάμπας είναι προστατευμένος με αυτή την ασφάλεια αλλά και με την κεντρική ασφάλεια, παρόλα αυτά αυτές οι ασφάλειες δεν βοηθάνε καθόλου για την αποφυγή της ηλεκτροεπληξίας. Και είναι λογικό αυτό γιατί για την ηλεκτροεπληξία απαιτούνται μόλις 30 mA, ενώ αυτή η ασφάλεια θέλει τουλάχιστον 10 μπερ να πέσει, αυτή περίπου καμιά 30, αν θυμάμαι καλά. Επομένως οι ασφάλειες από μόνες τους δεν αρκούν για την προστασία από την ηλεκτροεπληξία και εδώ είναι που έρχεται το ρελέ διαφυγής για να βοηθήσει την κατάσταση. Και θα δούμε τώρα πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό. Όταν τροφοδοτούμε μία λάμπα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή για παράδειγμα, το ρεύμα έρχεται από τον καφέ αγωγό, τον αγωγό της φάσης, περνάει μέσα από το νήμα της λάμπας και επιστρέφει πίσω από τον μπλε αγωγό, τον αγωγό του ουδετέρου. Όταν τώρα βάλουμε το ανθρωπάκι εδώ πέρα να πιάνει εδώ πέρα το εκτεθειμένο αγωγό της φάσης, αυτό που γίνεται είναι ότι πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό του ρεύματος επιστρέφει μέσα από τον μπλε αγωγό, όμως ένα μικρό ποσό ρεύματος παρακάμπτει τον μπλε αγωγό και περνάει μέσω του ανθρώπου απευθείας στη γύρωση. Το ρελέ διαφυγής μπαίνει στην είσοδο του ηλεκτρολογικού πίνακα και μέσα από αυτό περνάει όλο το ρεύμα που έρχεται από τη φάση και πάει στα φορτία και όλο το ρεύμα του ουδετέρου που από τα φορτία επιστρέφει πίσω στον ουδέτερο. Αυτό που κάνει είναι να συγκρίνει αυτά τα δύο ρεύματα. Υπό κανονικές συνθήκες πρέπει το ρεύμα της φάσης και το ρεύμα του ουδετέρου να είναι ακριβώς τα ίδια.
Όταν όμως εντοπίσει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ρευμάτων, η οποία να είναι από 30 mA και πάνω, τότε πέφτει και διακόπτει το κύκλωμα. Και αυτό γιατί η μόνη περίπτωση που μπορεί να συμβεί αυτό είναι είτε όταν κάποιος πάει και πιάσει το καλώδιο της φάσης, είτε αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στην καλωδίωση. Τώρα θα δείξω πώς μπορούμε να συνδέσουμε το ρελέ διαφυγής σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση η οποία δεν έχει ρελέ. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή και χρειάζεται μόνο μια μικρή ανακατάταξη των καλωδίων, κυρίως εδώ στην είσοδο, δηλαδή μετά το γενικό διακόπτη και τη γενική ασφάλεια. Τα υπόλοιπα καλώδια των φορτίων συνήθως δεν χρειάζεται να τα πειράξουμε. Καταρχάς η προτινόμενη συνδεσμολογία είναι πρώτα γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια και μετά το ρελέ διαφυγής. Κάποιοι βάζουν πρώτα γενικό διακόπτη, ρελέ διαφυγής και μετά τη γενική ασφάλεια. Γενικά δεν υπάρχει φοβερή διαφορά μεταξύ αυτών των δύο συνδεσμολογιών, αλλά το πιο σωστό είναι το ρελέ να μπει μετά τη γενική ασφάλεια. Το ρελέ θα το βάλω εδώ δίπλα ακριβώς, οπότε θα βγάλω αυτά τα καλώδια για να έχουμε χώρο. Εδώ να πω ότι έχω βγάλει από την πρίζα τον πίνακα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροεπληξίας. Και αυτό εδώ. Κάποια ραγοϊλικά απλά τα βάζουμε έτσι από την πάνω πλευρά και τα σπρώχνουμε. Όμως εδώ πέρα, αν δούμε καλά εδώ στο πλάι, προτείνει να κατεβάσουμε εδώ το κίτρινο κερατάκι με το κατσαβίδι, να το βάλουμε στη θέση του και μετά να το ανεβάσουμε. Οπότε καλού κακού πάντα αν έχουμε κάποιο άγνωστο ραγοϊλικό ρίχνουμε μια ματιά στα σχεδιαγράμματα που έχει πάνω του. Εδώ τώρα στην πάνω πλευρά στη μία θέση θα μπει ο ουδέτερος και στην άλλη θέση η φάση. Σε κάποια ραγοϊλικά, ειδικά στα τριφασικά, υπάρχει συγκεκριμένη θέση που πρέπει να μπει ο ουδέτερος. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι εσωτερικά η επαφή που είναι ο ουδέτερος κλείνει πρώτη και αποσυνδέεται τελευταία όταν ανεβοκατεβάζουμε το διακόπτη. Και ο λόγος είναι για να μην υπάρξει το φαινόμενο της διακοπής ουδετέρου. Στο συγκεκριμένο όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση που θα μπει ο ουδέτερος, οπότε μπορούμε να το βάλουμε όπου θέλουμε. Τώρα, αυτός εδώ ο ουδέτερος που πάει στην μπάρα ουδετέρων είναι αυτός που μας δίνει ουσιαστικά η ΔΕΗ. Θα τον βγάλω από εδώ πέρα. Φέρω ένα καλύτερο κατσαβίδι. Οπότε βγάζω αυτό εδώ. Και θα το βάλουμε ας πούμε σε αυτή τη θέση εδώ. Η φάση τώρα έρχεται από το πάνω μέρος του γενικού διακόπτη, βγαίνει από εδώ, έρχεται στο κάτω μέρος της ασφάλειας. Οπότε από το πάνω μέρος της ασφάλειας θα πάει σε αυτή τη θέση στο ρελέ διαφυγής. Οπότε εδώ μπαίνει η φάση, από εδώ βγαίνει. Οπότε από την κάτω πλευρά θα πάει προς τα φορτία. Έχω κόψει ήδη αυτό το κομμάτι καλωδίου. Οπότε εδώ. Και θα πάει εδώ στη λάμπα. Α, και είναι κοντό, οπότε πρέπει να κόψω ένα λίγο πιο μεγάλο.
Τώρα τα φορτία είναι συνδεδεμένα στην πάρα του ουδετέρου, όμως αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Οπότε θα πάρουμε από το κάτω μέρος που μπαίνει εδώ πέρα ουδέτερος της ΔΕΗ και θα το συνδέσουμε πάνω στην πάρα των ουδετέρων. Τώρα εδώ έχουμε ένα θέμα με αυτές τις ενδεικτικές λιχνίες. Το θέμα είναι ότι παίρνουν τη φάση πριν το ρελέ διαφυγής, όμως παίρνουν το ουδέτερο μετά το ρελέ διαφυγής. Αυτό γενικά δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί το κάθε από αυτά τα λαμπάκια συνήθως τραβάει λιγότερο από ένα μιλιαμπέρ. Όμως για λόγους τάξης καλό είναι να πάρουμε και τον ουδέτερο πριν από το ρελέ διαφυγής, ώστε να μην δημιουργείται ανισορροπία. Οπότε θα βγάλω αυτό το καλώδιο από την μπάρα ουδετέρων. Και θα το φέρω εδώ, σε αυτό το σημείο. Οπότε έτσι θα πάρουν από τον ουδέτερο πριν από το ρελέ διαφυγής. Και το ανάποδο πρόβλημα έχουμε με αυτό εδώ το λαμπάκι, το οποίο ενώ παίρνει τη φάση μετά το ρελέ διαφυγής, παίρνει το ουδέτερο πριν το ρελέ διαφυγής. Οπότε θα το βγάλω από εδώ πάνω, το βγάλω από εδώ πάνω που είναι μαζί με τα άλλα λαμπάκια και θα το συνδέσω εδώ πέρα στον ουδέτερο μετά το ρελέ διαφυγής. Ο πίνακας είναι έτοιμος τώρα, απλά πριν το βάλω μπρος θέλω να κάνω μια επιβεβαίωση ότι όλα είναι σωστά. Οπότε αυτό εδώ είναι η φάση που έρχεται από τη ΔΕΗ, μπαίνει εδώ στην είσοδο του γενικού διακόπτη, από το κάτω μέρος πάει στη γενική ασφάλεια, από το πάνω μέρος της γενικής ασφάλειας πάει στο ρελέ και από το κάτω μέρος του ρελέ πάει στα φορτία. Ο ουδέτερος τώρα, αυτός εδώ, αυτό εδώ το αχνό μπλε, αυτό εδώ δηλαδή, είναι ο ουδέτερος που μας φέρνει ΔΕΗ, μπαίνει κατευθείαν στην είσοδο του ρελέ διαφυγής. Από εδώ κατεβαίνει και πάει στην μπάρα των ουδετέρων και από εδώ, από την μπάρα των ουδετέρων πλέον, δηλαδή μετά το ρελέ, παίρνουν ουδέτερο τα φορτία. Αυτό το καλώδιο είναι που παίρνει το λαμπάκι, θα μπορούσα να το είχα βάλει πιο σωστό θα ήταν να πάει εδώ στην πάρα των ουδετέρων, αλλά πάει σε αυτό το σημείο το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι στην πάρα των ουδετέρων. Α, κάτι άλλο που δεν είπα, όταν βάλουμε το ρελέ διαφυγής οι γειώσεις δεν έχουν καμία σημασία, δηλαδή δεν τις πειράζουμε, όπως είναι τις αφήνουμε. Οπότε όλα φαίνονται καλά, πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτό εδώ ανάβει η λιχνία, αυτή δεν ανάβει. Ναι, και ο λόγος είναι ότι έχω αφήσει το λαμπάκι στον αέρα, παίρνει μόνο ουδέτερο, οπότε πρέπει να φέρω ένα καλώδιο από εδώ να παίρνει από το πάνω μέρος της ασφάλειας. Ωραία, μπήκε και αυτό το καλωδιάκι στη θέση του, οπότε βάζουμε εδώ. Άναψε και αυτό. Ανάβουμε
το ρελέ διαφυγής και δίνουμε ρεύμα στην λάμπα. Okay, οπότε όλα αυτή τη στιγμή δουλεύουν όπως πριν, κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα να κάνουμε πάλι το πείραμα με το ανθρωπάκι. Το ανθρωπάκι πάλι πατάει εδώ στο έδαφος και θα πιάσει εδώ με το χέρι του τη φάση. Και αυτό ήταν το ρελέ που έπεσε. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Εδώ είναι το ρελέ που έχει πέσει. Το σηκώνω, ανάβει πάλι η λάμπα. Και πάμε τώρα να πιάσουμε πάλι. Οπότε, όπως είπαμε πριν, υπό κανονικές συνθήκες, όσο ρεύμα περνάει από το καφέ αγωγό, από τον αγωγό της φάσης, τόσο ρεύμα πρέπει να επιστρέψει από τον μπλε αγωγό, τον ουδέτερο. Τώρα, όταν το ανθρωπάκι έρχεται και πιάνει εδώ τον αγωγό της φάσης, πάλι το πιο πολύ ρεύμα θα περάσει, θα επιστρέψει από τον μπλε αγωγό. Όμως ένα μικρό μέρος του ρεύματος θα επιστρέψει μέσω του ανθρώπινου σώματος στη γείωση. Δηλαδή έχουμε μια μικρή διαρροή. Το ρελέ συγκρίνει το ρεύμα που περνάει από τη φάση και το ρεύμα που επιστρέφει από τον ουδέτερο και όταν εντοπίσει κάποια διαφορά, δηλαδή κατά συνέπεια κάποια διαρροή, τότε διακόπτει το κύκλωμα. Κατά συνέπεια για να δουλέψει το ρελέ πρέπει πρώτα κάποιο ρεύμα να περάσει μέσα από το ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό το λόγο αν παρατηρήσετε καλά το βίντεο θα δείτε ότι για πάρα πολύ λίγο ανάβει το νήμα της λάμπας. Όμως στη συνέχεια διακόπτει το κύκλωμα, οπότε κατά συνέπεια διακόπτεται και η ηλεκτροπληξία. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που το ρελέ διαφυγής συνδέεται σε ένα πίνακα και ο τρόπος με τον οποίο προστατεύει από την ηλεκτροπληξία. Εδώ να πω ότι όλα τα ρελέ έχουν αυτό το κουμπί το τεστ, το οποίο δημιουργεί επίτηδες πατώντας το μία ανισορροπία εσωτερικά, δηλαδή συνδέει μία αντίσταση εσωτερικά από τη φάση πριν το ρελέ με τον ουδέτερο μετά το ρελέ, οπότε δημιουργεί επίτηδες μία ανισορροπία και θα πέσει. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε τακτικά αυτόν τον έλεγχο για να είμαστε σίγουροι ότι δουλεύει σωστά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, ελπίζω να βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο και θα το πούμε πάλι σύντομα.